Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα νέο βίντεο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, γι' αυτό σου έχω σήμερα μία σούπα φανταστική με καρότα και γιαούρτι. Θα γίνει βελούδινη, είναι πολύ χορταστική, θα μας ζεστάνει, ό,τι θέλουμε δηλαδή για αυτή την περίοδο. Σε αυτή τη συνταγή όμως το διαφορετικό είναι ότι τα καρότα μας δεν θα τα κάνουμε βραστά, θα τα κάνουμε ψητά στο φούρνο που θα βγάλουν ακόμα πιο έντονα, θα βγάλουν τα καρότα το άρωμά τους και θα χρησιμοποιήσουμε προς το τέλος γιαούρτι δοδόνι στραγγιστό κλασικό. Θα πάρει όλη αυτή τη βελούδινη υφή λοιπόν και τη γεύση η σούπα μας, γίνεται φανταστική, είναι και πολύ αρωματική. Μη σου λέω πολλά, πάμε να ξεκινήσουμε! Χρειαζόμαστε καρότα, αρκετά καρότα, καροτόσουπα θα φτιάξουμε άλλωστε. Επομένως, τα έχω πλύνει, τα έχω καθαρίσει και ανάλογα βέβαια και το μέγεθός τους, τα κόβουμε είτε στα τρία είτε στη μέση. Συνεχίζω και με τα επόμενα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Φέρνω το ταψί μου και θα τα βάλω στη σειρά. Δεν θέλω να καλύπτει το ένα το άλλο. Θα τα ραντίσω με ελαιόλαδο και θα πασπαλίσω και αλάτι από πάνω. Τα βάζω στο φούρνο στις αντιστάσεις, στους 220 βαθμούς Κελσίου, θέλουν δυνατή θερμοκρασία, μέχρι να μαλακώσουν. Ενδιάμεσα όμως τα ανακοινώ για να ψηθούν από όλες τις πλευρές. Βάζω την κατσαρόλα μου στην εστία, θα χρησιμοποιήσω μια μεγάλη κατσαρόλα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω την ίδια και στη συνέχεια και θα ζεστάνω. Βάζω δυνατή ένταση στην αρχή, θα ζεστάνω λοιπόν λίγο ελαιόλαδο για να σοτάρω το κρεμμύδι, το οποίο έχω ψιλοκόψει. Δεν χρειάζεται και πιο χοντροκομμένο να το έχω, δεν πειράζει, διότι στη συνέχεια θα τα αλέσω όλα μαζί. Επομένως μην ανησυχείς, δεν είναι και πιο χοντροκομμένο να το έχεις και σε ροδέλες δεν θα έχεις πρόβλημα. Περιμένω λίγο να ζεσταθεί. Τα αφήνω να σοταριστούν καλά, ανακατεύοντάς τα βέβαια πάντα, έτσι για 3-4 λεπτά, να γίνουν διάφανα. Προσθέτω τζίντζερ, φρέσκο τζίντζερ, σκόρδο, οπωσδήποτε, κύμινο, θυμάρι αποξηραμένο, το σέλερι, τα ανακατεύω καλά, τα αφήνω μέχρι να μαραθεί το σέλερι, μισό με ένα λεπτάκι και θα το βγάλω από την εστία. Θα τα αφήσω να κρυώσουν μέχρι να ετοιμαστούν και τα καρότα και μην ξεχνάς τη συνταγή αναλυτικά γραμμένη, τα υλικά, την εκτέλεση, τις θερμοκρασίες, το φούρνο, τους χρόνους, όλα υπάρχουν στο pax.gr, εκεί λοιπόν θα τα αναζητάς. Αν σου αρέσει το βίντεο μην ξεχνάς να κάνεις like σε αυτό, να μου αφήνεις από κάτω το σχόλιο σου και να το κοινοποιείς να το δουν και οι φίλοι σου. Ψήθηκαν τα καρότα, είναι μαλακά. Τώρα, όπως σου είπα, ανάλογα το μέγεθος μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο χρόνο. Τα τσιμπάω είναι μαλακά. Τα έχω αφήσει και 10 λεπτάκια να κρυώσουν και τώρα θα τα πάρω και θα τα κόψω έτσι σε μεγάλα κομμάτια γιατί θέλω να τα πορτοποιήσω. Θα τα βάλω λοιπόν αυτά μαζί με τα κρεμμύδια και τα μπαχαρικά που έχω σοτάρει μέσα. Τώρα θέλω να τα βάλω στο blender, θέλω στο multi, στο πολυκόφτη. Μπορώ βέβαια να τα κάνω και μέσα στην κατσαρόλα με ραβδομπλέντερ, ό,τι προτιμώ. Αν ο πολυκόφτης μας είναι μικρός, το βάζουμε σε δόσεις. Προσθέτω λοιπόν και τα κρεμμύδια, τα σοταρισμένα.
και λίγο ζεστό ζωμό. Ζεστό, όχι καυτό, όχι βραστό. Ωραία. Και τα λέτε μου. Ουσιαστικά το έχω κάνει πουρέ το μείγμα και το μεταφέρω πίσω στην ίδια κατσαρόλα. Έχω βάλει τώρα όλο το πουρέ στην κατσαρόλα, βάζω δυνατή την ένταση, έχει βγάλει το καρότο όλο του το άρωμα, γι' αυτό το κάνουμε ψητό, μαζί με τα αρωματικά που προσθέσαμε. Θα βάλω λοιπόν και ζωμό λαχανικό και θα τα αφήσω να πάρει μία βράση. Αφού αρχίσει λοιπόν να βράζει, θα μειώσω την ένταση σε μέτρια, να σιγοβράσει για 15 λεπτά. Λίγο πριν κατεβάσω τη σούπα, θα προσθέσω γιαούρτι, δοδόνι, στραγγιστό, κλασικό, πλήρες. Το ανακατεύω να ενσωματωθεί καλά. Και αν παρατηρήσεις, δεν έχω προσθέσει αλάτι και πιπέρι. Το βάζω λοιπόν τώρα. Και το πιπεράκι. Θα ανακατέψω και θα τα αφήσω για 2 λεπτάκια στη φωτιά να βράσει. Και είναι έτοιμη. Την κατεβάζω. Για να συνοδεύσω τη σούπα όμως, θα φτιάξω και ψωμάκι φρυγανισμένο με λιωμένο τυράκι από πάνω. Κόβω λοιπόν το ψωμί. Κατά προτίμηση, αν έχω προζυμένιο, πολύ σπορό ολικής, είναι καλύτερο. Το κόβω λοιπόν σε φέτες και το βάζω στο ταψί μου. Ραντίζω με λίγο ελαιόλαδο. Και πασπαλίζω από πάνω με λίγο τριμμένο ανάμεικτο τυρί, δοδόνι. Το βάζω στο γκριλ σε δυνατή ένταση, ίσα να λιώσει όμως το τυράκι και πάω ωστόσο να σερβίρω τη σούπα μου. Γαρνίρω με λίγο έξτρα πιπεράκι φρέσκο τριμμένο, ένα κλονάρι σέλερι και το ψωμάκι το φρυγανισμένο με το τυράκι είναι έτοιμο! Και όπως καταλαβαίνεις, ήρθε η στιγμή της απόλαυσης. Θα δοκιμάσω πρώτα από τη σούπα. Φανταστική! Να βάλω όμως και ψωμάκι. Κάτι άλλο. Μόνο αυτό σας λέω. Με αυτό το κρύο θέλουμε τίποτα περισσότερο. Έχει βγάλει το καρότο όλα του τα αρώματα όπως σας ξαναείπα. Φτιάξτε τη. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τις φωτογραφίες σας κάνοντας tag το Paxi.gr για να μπορέσω να τις δω και εγώ και να τις αναδημοσιεύσω στα story του Paxi. Φυσικά, πείτε μου αν κάνετε και κάποια αλλαγή είτε στα λαχανικά είτε στον τρόπο. Γράψτε μου το και εμένα για να το δω, να το δοκιμάσω και εγώ. Μην ξεχνάτε τη συνταγή αναλυτικά γραμμένη, τη βρίσκετε στο paxi.gr. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή συνταγή.
Ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή, μέχρι τότε. Φυσικά, να περνάτε καλά. Γεια σας!